γιατί πάλι η αθαλάτωση. Η στο συγκεκριμένο σημείο η αθαλάτωση. Υπάρχει χώρο που είναι διαθέσιμο, είναι ο παλιό χώρο του, του Σαλιγκάρου. Εσεί δεν το ξέρετε, είναι οι παλιότεροι το ξέρουν. Υπάρχει έτοιμο σχεδόν το δίχτυο εισόδου και εξόδου τη θάλασσα. συνεργαστών με το ΔΕΗ. Και τρίτο βασικό σημείο είναι πολύ κοντά στην κατανάλωση. Δεν χρειάζεται δηλαδή, το νερό να φύγει από το θόλος να έρθει εδώ και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο σημείο που εννοούμε τον Άγιο ο, την Αγία Ρμιώνη, τον Καρφά, τα γενικά τα Θημιανά τα οποία είναι ένας καταναλωτής που χρειάζεται μόνο το καλοκαίρι μεγάλες προσωπές και δυστυχώς είναι πολύ κακή σπίτωση το νερό που τους δίνουμε. Επομένως μπαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο το νερό μια παραγωγή νερού η οποία χρειάζεται μια συγκεκριμένη εποχή και είναι ό,τι υπάρχει καλύτερο σε αυτό που να μπορεί να έχει συγκεντρωμένα όλα αυτά τα πληναιοθήματα είναι η αφαλάτωση. Και χρηματοδοτείται ταυτόχρονα από το κράτο. Για του πυροσβεστικού κρουνού, τι αποφασίσατε και σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν μπορούν να λειτουργήσουν σε περίπτωση φωτιά. Θα έλεγα ότι δεν είναι 100% σε λειτουργία. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν είναι σε λειτουργία ή παρουσιάζουν κάποια δυσλειτουργία. Ανοίγουν δύσκολα, έχουν σκουριάσει, θέλουν αντικατάσταση. Πέρασαμε λοιπόν ένα ποσό να αλλάξουμε σταδιακά ορισμένου από αυτού. Υπάρχει το εξή πρόβλημα. Η ΔΕΑ αναλαμβάνει ένα φορτίο που δεν είναι καθαρατικό, τη διότι το κράτο χρηματοδοτεί τα ψέα για την για τις πυρόσβεση και σε εμά έχει το τρόπο να τα συντηρούμε. Δηλαδή, άλλο παίρνει τα λεφτά, άλλο συντηρεί το, το συγκεκριμένο σύστημα. Εμεί για αυτόν τον λόγο βάλαμε ένα ποσό το οποίο θα αλλάξουμε όσο νομίζουμε σε συνεργασία με την Μα έχει εδώ και η περισβεστική ένα πλάνο και πάνω σε εκεί θα κινηθούμε τουλάχιστον στα χωριά να υπάρχουν δύο-τρει κρουνοί που θα είναι σε ετοιμότητα άψογοι για πολλά χρόνια. Θα αλλάξουμε δηλαδή όλο τον κρουνό από τη βάση μέχρι πάνω σε ορισμένα σημεία.